Ύψωσε με θάρρος το βλέμμα της στον ουρανό, κοίταξε με ευλάβεια το βωμό και με μία πνοή έσβησε την Ολυμπιακή φλόγα, γεμίζοντας την καρδιά μας συγκίνηση και δέος. 6 χρόνια μετά η Φωτεινή θυμάται. Θυμάμαι το φοβερό άγχος που είχα και την αγωνία να τελειώσουν όλα, γιατί δεν μπορούσα να κάθομαι στο κέντρο του σταδίου και να περιμένω να τελειώσει όλο αυτό. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και οι γνωριμίες που έκανα και σίγουρα θα το θυμάμαι για πάντα. Η ίδια ήταν στην κατασκήνωση όταν το 2004 την ενημέρωσαν πως ο Δημήτρης Παπαϊωάννου την επέλεξε ανάμεσα από 100 παιδιά για να αναλάβει το πιο δύσκολο και σημαντικό ρόλο στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων. Και όπως απεδείχθη, στάθηκε αντάξια των προσδοκιών. Σήμερα στα 16 της χρόνια, πρωταθλήτρια μπάσκετ με την ομάδα Κορασίδων του Πανιωνίου, θυμάται τις ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη της μεγάλες στιγμές και μας μιλά για τα όνειρά της. Η στιγμή εκείνη ήταν φοβερή. Δεν θα αργήσει ξανά να έρθει αυτή η στιγμή εδώ στην Ελλάδα και ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Νιώθω πολύ τυχερή. Καλή εντάμωση. Ο βασικός στόχος είναι να σπουδάσω, ακόμα δεν έχω καταλήξει σε τι, αλλά να μπορέσω να συνεχίσω και το μπάσκετ σαν χόμπι. Είναι για δεύτερη χρονιά μαζί μας, ήρθα από το σωματείο της Βάρης, έχει ενταχθεί πλήρως, είναι από τα αξιολογότερα παιδιά του σωματείου μας. Το κορίτσι με το απέραντο χαμόγελο και την ισχυρή θέληση. Αυτή είναι η Φωτεινή για όσους τη γνωρίζουν, που μεγαλώνει με πολύ αγάπη στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Είναι ένα παιδί γεμάτο ενθουσιασμό, χαρά, με ένα απίστευτο χαμόγελο. Πώς νιώσαμε όταν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα? Πολύ μεγάλη χαρά και υπερφάνεια, γιατί είχαμε κουραστεί πάρα πολύ όλο το χρόνο και ευελπιστούμε σε καλύτερα αποτελέσματα από χρονιά σε χρονιά.